Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση των Συνταξιούχων ΟΕΝΟΜΟΥ ΣΕΡΟΝ στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ. Τα θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ήταν η εκλογή Προεδρίου Γενικής Συνέλευσης, Οικονομικός Απολογισμός, Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, Διοικητικός Απολογισμός έτους 2023, Ομιλίες και Έγκριση ημί των Απολογισμών. Ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων, ΟΕΝΟΜΟΥ ΣΕΡΟΝ, κ. Κωνσταντίνος Τσιφτσόγλου, μίλησε για τη συνέλευση καθώς και για τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι. Έχουμε την τακτική γενική συνέλευση ετήσια. Αυτή είναι μια φορά το χρόνο γίνεται. Βάσει του καταστατικού μας, πρέπει να γίνει το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Αυτή όμως είναι λίγο πιο μικρή, ας πούμε, γιατί στις 20 του μηνός είχαμε κάνει, 20 Σεπτεμβρίου, κάναμε την εκλογοαπολογιστική συνέλευση εδώ πέρα. Οπότε από εκεί και πέρα μέχρι τέλη της μηνάς θα κάνουμε τα πεπραγμένα, τα ισολογισμό, απολογισμό αυτά. Απολογισμός της διοίκησης, τι κάναμε σε αυτόν τον καιρό, τι λεφτά έχουμε, τι έξοδα κάναμε, τι έσοδα έχουμε. Αυτά και μερικές προτάσεις μετά θα πούν οι συνάδελφοι, θα μιλήσουν, θα κάνουν. Αυτά είναι τα θέματα. Γενικότερα, θα θέλατε έτσι να υπάρξουν κάποιες αλλαγές σχετικά με τα προβλήματα που έχετε στη σύνταξη? Προβλήματα που έχουμε είναι πολλά. Και συμπληρώνονται και άλλα συνέχεια. Κάθε μέρα τα προβλήματα αυξάνονται. Πρώτα-πρώτα είναι η προσωπική διαφορά. Δώσαν 3% αύξηση. Οι 6 από τους 10 συνταξιούχους παίρνουν κάτω από 700 ευρώ. Δηλαδή, ένας που παίρνει 700 και 500 με 3% πάρει 15 και 20 ευρώ. Πού να τα ακολουθήσει αυτά, πού να τα δώσει? Αυτά είναι τα πιο βασικά προβλήματα. Άλλα προβλήματα είναι το θέμα της υγείας. Τα νοσοκομεία μας δεν μας παρέχουν τίποτα. Δεν υπάρχουν ειδικότητες γιατρών. Δεν υπάρχει προσωπικό. Αν ακούσατε προχθές, σας άκουσα εσάς στα μέσα ενημέρωσης, ένας κύριος είχε την κόρη του, δεν μπορούσε να την κάνει χειρίση, είχε πέτρα αυτό. Τι πράγμα είναι, δεν έχουμε τίποτα στο νοσοκομείο. Δηλαδή, περίθαψη, μόνο πληρώνουμε. Ύστερα έχουμε ένα πρόβλημα με το θέμα της χειρίας. Αυτές οι κυρίες ή οι κύριοι που παίρνουν σύνταξη και παίρνουν από τον Αθανόντα, τους βάζουν 6% είναι η ιατρική περίθαλψη, τους βάζουν και στους πεθαμένους και στους δικό τους. Και αν παίρνεις και υπηκουρική, και εκεί σε βάζουν 6%. Δεν γίνεται να διβάζουν και παίρνουν, τα βάλουν σε ένα, τους παίρνουν τα λεφτά. Αυτά τα προβλήματα που έχουμε, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Τώρα θα αρχίσουμε από τον άλλο μήνα στις σκέψεις, μας στείλαν κάτι φάξ, θα αρχίσουμε στις σκέψεις και θα αρχίσουμε πάλι διαμαρτυρίες. Στις 24 του μηνός κάναμε στην Αθήνα, σε Νοεμβρίου κάναμε την διαμαρτυρία την μεγάλη πανελλαδική, είχαμε μεγάλη επιτυχία, ήρθε ο κόσμος, φωνάξαμε, πήγαμε και στον Υπουργό, είπε θα τα μελετήσει τα προβλήματά μας, περιμένουμε να δούμε τι θα μας κάνουν. Και μας στείλαν και ένα φάξ από την Ομοσπονδία να συμπαρασταθούμε στους αγρότες στις διαμαρτυρίες που κάνουν και πήραμε απόφαση και εμείς να είμαστε στο πλευρό τους εκεί πέρα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δίκιο, παιδεύονται. Ο γραμματέας του Σωματείου, κύριος Κυριάκος Τσαϊλής, μίλησε για τα διαχρονικά προβλήματα καθώς και για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. Κύριε Τσαϊλή, πείτε μας λίγα λόγια για τη σημερινή συνέλευση που έχετε εδώ. Σήμερα η Γενική Συνέλευση μας είναι σε συνέχεια της συνέλευσης που κάναμε μετά τις εκλογές. Δηλαδή είναι ένα τρίμηνο τώρα το υπόλοιπο για να κλείσουμε τη χρονιά μας. Και σήμερα θα ενημερώσουμε τα μέλη μας για το Ταμείο και τις δράσεις που είχαμε κάνει όλη αυτή τη χρονιά. Θα ακολουθήσουν και κάποιες άλλες δράσεις? Οι δράσεις θα συνεχίζουν, δεν σταματάμε καθόλου, γιατί όπως πάνε τα πράγματα, με τις αυξήσεις που μας δώσαν το 3% για μας είναι τίποτα. Άσχετα που οι μισοί δεν το πήραν αυτό το 3%, γιατί έχουν προσωπική διαφορά. Τα προβλήματα καταρχήν είναι της υγείας. Έχουμε πρόβλημα με το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν υπάρχουν γιατροί. Οι γιατροί φεύγουν. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Είναι ένα πράγμα, δεν ξέρω τι να πω. Δυστυχώς το βιώνουν όλοι οι πολίτες και εμείς οι συνταξιούχοι που έχουμε κάποια ηλικία και χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη περίθαλψη. Μας προωθούν να πάμε στους ιδιωτικούς γιατρούς για να πληρώνουμε. Λεφτά δεν υπάρχουν. Να δούμε πού θα καταλήξουμε.